Καλησπέρα σας. Είμαι η Μπότη Ευαγγελία και σε συνεργασία με τον κύριο Παπαβασιλείο Σπυρίδωνα σας παρουσιάζουμε ένα διαστηματικό σενάριο στα φυσικά και στη φυσική αγωγή με τον τίτλο «Το πεπτικό σύστημα, η διατροφή και η άσκηση προπομπή μια ζωής με προοπτική». Η ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτική πράξη αποτελεί τη σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης και ακολουθούνται τα βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας με διερεύνηση. Πρόκειται για την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργής συμμετοχής του μαθητή σε κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Χρησιμοποιείται ποικιλία δραστηριοτήτων με ψηφιακά μέσα και είναι προσανατολισμένο σε εργαστηριακή αντιμετώπιση με στοιχεία πειραματισμού, αφού πρόκειται για μάθημα φυσικών επιστημών. Όσον αφορά τους στόχους, αυτοί χωρίζονται σε γνωστικούς και σε στόχους σε επίπεδο δεξιοτήτων. Οι γνωστικοί, λοιπόν, είναι να συσχετίσουν τη λειτουργία της ΠΕΠΣ με τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού και να αναγνωρίσουν το ρόλο της ισορροπημένης διατροφής και της άσκησης ως ρυθμιστές της καλής υγείας και ως παράγοντες της ανάπτυξης του οργανισμού. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι στόχοι τους είναι να μάθουν να παρατηρούν, να μελετούν, να συμπεραίνουν, να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική τους φαντασία, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, προκειμένου να πετύχουν τους προτινόμενους στόχους, να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών και ως μέσα πειραματισμού. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τρία. Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρωπίνου σώματος, το Hot Potatoes και το Fed Interactive Simulations Project, ένα λογισμικό προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος είναι ένα λογισμικό κατάλληλο για σχολική χρήση σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Πρόκειται για ένα λογισμικό αναφοράς. Δηλαδή, αποτελεί μια τεράστια βάση πληροφοριών, η οποία ενισχύεται από τη χρήση πολυμεσικών στοιχείων, εικόνες, ήχους και βίντεο. Χρησιμοποιείται σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως στην εποπτικοποίηση της διδασκαλίας, στη διεξαγωγή μικρών εργασιών project και καλλιεργεί επίσης την ικανότητα της επεξεργασίας της πληροφορίας. Προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εποπτείας όλων των οργάνων και των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος με τα τρισδιάστατα μοντέλα οργάνων και περιοχών του σώματος, τα οποία οι μαθητές μπορούν να περιστρέψουν στην οθόνη του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Περιέχει πλούσιο υλικό με κείμενα, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, αφήγηση και αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης και ευρετήριο για μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως είναι οι ανθρώπινες αισθήσεις, όπως η λειτουργία των οργάνων, όπως οι μετατροπές της ενέργειας, καθώς και της ανθρώπινης υγείας σε ένα εικονικό χώρο τριών διαστάσεων. Το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού, με το οποίο δημιουργούνται ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω ίντερνετ είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Περιλαμβάνει 5 εφαρμογές, που δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων τύπων βασισμένες στο web. Αυτές είναι το J-Quiz, ασκήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής, το J-Close, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, το J-Cross, δημιουργία σταυρόλεξου, το J-Mix, ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων και το J-Match, ασκήσεις αντιστοίχησης. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλές διαδραστικές ασκήσεις και η πρόσβαση των μαθητών μπορεί να γίνει είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο, αλλά και μέσα από τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα FET Interactive Simulations Eating and Exercise παρέχει προσομοιώσεις ειδικά σχεδιασμένες και δοκιμασμένες για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών. Πρόκειται για ένα λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων. Η προσομοίωση αποτελεί μια τεχνική μίμηση της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα και καταλαμβάνει μια περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας.
είναι μια μέθοδος μελέτης ενός συστήματος με τη βοήθεια ενός άλλου συστήματος. Είναι δηλαδή μια αναπαράσταση ή ένα μοντέλο που έχει κατασκευαστεί για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος. Αφού μιμείται τη συμπεριφορά αυτού που αναπαριστά και συνεπώς επιτρέπει εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του και κατανόηση των λειτουργιών του. Οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν τις μεταβλητές για να μελετήσουν το φαινόμενο και έτσι έχουν στα χέρια τους την πρωτοβουλία εξέλιξης του φαινομένου. Μελετούν τη δυναμική σχέση της άσκησης, της φυσικής κατάστασης και της διατροφής με την υγεία και προτείνεται στη διδασκαλία των αθλητικών δεξιοτήτων μέσα από ένα αλληλεπεδραστικό περιβάλλον πλούσιο σε αναπαραστάσεις. Το σενάριο είχε διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Την πρώτη διδακτική ώρα έγινε η γνωριμία με το πεπτικό σύστημα μέσα από το λογισμικό του ανθρωπίνου σώματος. Στην αρχή επιλέχθηκε ο τομογράφος συστημάτων. Στη συνέχεια τα παιδιά επέλεξαν το πεπτικό σύστημα και παρακολούθησαν τη διαδικασία της πέψης με εικόνα και ήχο, με αναφορά στα όργανα και τη χρησιμότητά τους. Στο τέλος συμπλήρωσαν ένα πίνακα με τη λειτουργία των οργάνων του πεπτικού συστήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα έγινε εφαρμογή του λογισμικού Hot Potatoes και δημιουργήθηκε ένα σταυρόλεξο με τα όργανα του πεπτικού συστήματος με την εφαρμογή J-Cross. Κάθε ομάδα βρήκε λέξεις και βοηθητικές προτάσεις και έτσι κατασκεύασε ένα σταυρόλεξο. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα με το όνομα της κάθε ομάδας και το όνομα της ιστοσελίδας δόθηκε στις άλλες ομάδες προς επίλυση. Την τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα χρησιμοποιείται το λογισμικό προσομοίωσης Fat Interactive Simulations Eating and Exercise. Δίνεται ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές, όπου τους ζητάτε να παρακολουθήσουν την προσομοίωση και να συμπληρώσουν όλοι τα ίδια σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ηλικία, βάρος, ύψος, καθώς και το φύλλο. Προσθέτουν τροφές στο πιάτο και επιλέγουν άσκηση και χρόνο της επιλογής τους διαφορετικά κάθε φορά. Παρακολουθούν την προσομοίωση και μέσα από την προσομοίωση βλέπουν την ανθρώπινη φιγούρα, την κόκκινη καρδιά και τις γραφικές παραστάσεις με την πάροδο της ηλικίας. Με κάθε πρόσθεση τροφής και άσκησης που κάνουν, φαίνεται το σύνολο των προσλαμβανόμενων θερμίδων και των θερμίδων που καίγονται. Και στο τέλος, απαντούν στις ερωτήσεις, γίνεται ανακεφαλαίωση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, καθώς και εντυπώσεις από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η ταχύτατη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και οι αλλαγές που επέφερε στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει φέρει αντιμέτωπο το σύγχρονο σχολείο με πολλές προκλήσεις. Με το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθήθηκε η μέθοδος της διερευνητικής μάθησης. Η μάθηση πλέον γίνεται μια ενεργός διαδικασία. Πραγματοποιείται μέσω της ανακάλυψης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και έτσι η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το μαθητή. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας με το πλούσιο πολυτροπικό υλικό, μέσα από προσομοιώσεις, χρήση βίντεο, animation, αλληλεπιδράσεις και με την ομαδοκεντρική και μαθητοκεντρική μέθοδο, αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας, όπου τον κύριο ρόλο τον έχει ο μαθητής. Αποφεύγεται έτσι η επιφανειακή προσέγγιση και η απλή μεταφορά των πληροφοριών. Η γνώση κατακτάται μέσω από τις παρατηρήσεις των φαινομένων από τα λογισμικά που έχουν επιλεχθεί. Ο εκπαιδευτικός πλέον έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο, ενώ ο μαθητής μετατρέπεται σε ερευνητή που πειραματίζεται ελεύθερα, κάνει υποθέσεις, προβλέψεις, και δημιουργεί εναλλακτικά προγράμματα άσκησης. Στο συγκεκριμένο σενάριο, και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές εφάρμοσαν ουσιαστικά τα βασικά βήματα που συνθέτουν την πορεία μιας έρευνας και έφτασαν έτσι σε αξιόπιστα συμπεράσματα που αποτελούν και το αντικείμενο της μάθησης. Επιπλέον, προήχθηκε η διαθεματικότητα αφού συνδυάστηκαν τα μαθήματα των φυσικών, της φυσικής αγωγής, της πληροφορικής και της αγωγής υγείας. Σας ευχαριστούμε.